Γεια σας, είμαστε εδώ σε ένα υπέροχο μέρος με ένα υπέροχο κορίτσι, με ένα πολύ γλυκό κορίτσι που σήμερα το επισκεφτήκαμε γιατί θέλουμε να μας ανοίξει την καρδιά της και να μάθουμε πολλά πολλά πράγματα που εσείς δεν έχετε δει και δεν ξέρετε. Την είδατε βέβαια, τη μάθατε, τη γνωρίσατε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα θέλατε να την δείτε ακόμα περισσότερο γιατί είχε μια άτυχη στιγμή και δεν την απολαύσαμε όσο θα θέλαμε. Ειρήνη Κολυδά, γεια σου. Χαίρετε. Καλώς μας δέχτηκες. Καλώς σας βρήκα. Θα σου κάνω λίγο ένα πινκ-πονγκ. Θα κάνουμε δηλαδή μια συνέντευξη πινκ-πονγκ. Θα σε πηγαίνω μία στο εδώ, στην Ειρήνη του έξω, της πραγματικής ζωής, και μία στην Ειρήνη του survival, γιατί θέλω να μάθω και κάποια πράγματα. Έχω, ας πούμε, μία μεγάλη απορία, την οποία μπορεί εν μέρει εμένα να μου την έχεις λύσει τηλεφωνικά που έχουμε μιλήσει. Πολλοί κόσμος όμως βλέπω ότι αναρωτιέται και ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή και απάντηση πάνω σε αυτό. Μπήκε στο παιχνίδι, είχε μια άτυχη στιγμή, τραυματίστηκε και αν δεν κάνω λάθο, στα μισά σχεδόν αποχώρησε. Δύο μήνε και μία εβδομάδα ήμουν, οπότε ναι, περίπου στα μισά. Ήταν περίπου χρονικά, α πούμε, στα μισά, για να είμαστε σίγουροι. Καταρχά, να βγάλω τα παπούτσια μου, γιατί νομίζω ότι θα με μαλώσει για τον καναπέ. Παιδιά, πραγματικά. Είσαι ευγενική, αλλά επειδή ξέρω ότι έχει θέμα, τα έχω βάλει πάνω, είμαι κι εγώ ξυπόλυτη. Ναι, μα γιατί όχι. Λοιπόν, είμαι κι εγώ ξυπόλυτη. Στα μισά λοιπόν εσύ αποχώρησες. Λόγω τραυματισμού, βέβαια το θυμάστε, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση, το ξέρουν πια όλοι. Φεύγοντας από το παιχνίδι, σε χάνουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα στους τηλεθεατές. Οκ. Μένουμε με αυτούς που υπάρχουν. Θαυμάζουμε, αγαπάμε ή αντιπαθούμε αυτούς που υπάρχουν. Μένουμε λοιπόν με τα παιδιά αυτά μέχρι το τέλος. Η ειρήνη δεν υπάρχει. Όπως και τα παιδιά που έχουν αποχωρήσει. Οκ. Τελειώνει το παιχνίδι, γίνεται ο τελικός, όπου εμφανίζεστε όλοι, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Σαν εμφάνιση, ήταν, ναι. Ναι, εντάξει, ήταν κάτι το τυπικό, θα έλεγα, πολύ. Αν συμφωνείς μαζί μου. Και βλέπουμε όμως ότι η Ειρήνη έχει μια πολύ μεγάλη πέραση στον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί ήμουνα αυτή την απλότητα που έχω σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος και την πραγματικότητα συσσαγωγικά που δεν θέλω να κρύψω κάτι, ούτε έχω να κρύψω κάτι από κανέναν. Όλη αυτή την άβρα που έχω την εκλαμβάνει ο κόσμος και την αγαπάει. Γιατί δυστυχώς είναι λίγο έτσι, έχουμε γίνει λίγο μαζεμένοι, είναι, όπως είπα και πριν, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμος δύσκολα αφήνει τον εαυτό του να φανεί και να τσαλακωθεί μπροστά σε πολύ κόσμο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είμαι ο εαυτός μου και νομίζω ότι με αγάπησε ο κόσμος γι' αυτό ακριβώς που είμαι. Εσύ βγήκες όμως από το παιχνίδι και συνέχισε να σε αγαπεί ο κόσμος. Έκανες συγκεκριμένα βήματα. Είχες στόχους. Όχι. Είχες κάποιους ανθρώπους που σου έλεγαν τι θα κάνεις. Όχι, καλέ, προς Θεού. Τι θα ανεβάζεις στο Instagram. Όχι, τίποτα. Ακόμα δεν έχω. Μάνατζερ δεν έχεις. Όχι. Γιατί να έχω. Προτάσεις είχες για τηλεόραση. Είχα, ναι, είχα κάποιες. Και έχω, ακόμα τρέχουμε διάφορα. Επειδή δεν είμαι 35 χρονών ναι. Και επειδή ποτέ δεν ήταν το όνειρό μου απλά να βγω στο γυαλί και στην τηλεόραση, αν βγω, θέλω να βγω και να είναι κάτι το οποίο θα μου αρέσει πάρα πολύ και θα είμαι 100% εγώ. Επειδή 100% εγώ δεν έχει προκύψει κάποια πρόταση να γίνει τηλεοπτικά, λόγω αυτού το κρατάω λίγο ακόμα και περιμένω. Σε στεναχωρεί αυτό? Όχι. Γιατί φαντάζομαι ότι με τα κανάλια, με τους ηθήνοντες των καναλιών, έχεις κάνει κάποιες συζητήσεις. Οπότε ναι. Μέσα στις συζητήσεις μπορείς και εσύ να κάνεις μια πρόταση. Οπότε μπορεί και κάποιος να την αποδεχτεί. Μέχρι στιγμής λοιπόν, προφανώς κάποιος δεν έχει αποδεχθεί κάτι που να ταιριάζει σε σένα και κάτι που εσύ το θέλεις. Ναι. Παρόλο που υπάρχουν προτάσεις. Και το ξέρω κι εγώ γιατί μου έχεις εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα. Το λέω, εντάξει, τα οποία τα γνωρίζω. Προέκυψαν κι άλλα από τότε. Και σου έχω πει και τη γνώμη μου. Και προέκυψαν κι άλλα και χαίρομαι γιατί είναι ωραίο να υπάρχουν προτάσεις. Όμως, μπορεί να σε δούμε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο κανάλι, μέσα στη χρονιά. Μπορεί. Επειδή μου πως έχεις κάποιες προτάσεις, ναι, τις οποίες εξετάζεις. Τις εξετάζω. Ναι. Επειδή όμως έχεις ανάγκη και τα χρήματα. Ναι. Θέλεις όμως από την άλλη να κάνεις κάτι που εσένα σε ενδιαφέρει, που αφορά αυτό που κάνεις, τη γυμναστική. Αν σου δίνανε ένα καλό μηνιάτικο, θα καθόσουν σε ένα πάνελ. Να κρίνεις το Survivor 2. Όχι, θα πάει και δεν μπορούσα να το κάνω. Γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρόσεξε, είναι... σου λέω να κρίνεις το Survivor 2. Ναι. Δεν σου λέω σε ένα ροντέο, ας πούμε. Ναι. Το ξέρεις το ροντέο, εντάξει. Βεβαίως. Με τον Περί και την Έγκα. Ναι. Τους αγαπώ και τους δύο. Λοιπόν, δεν σου λέω σε ένα πρωινάδικο.
να κρίνεις το survival καθαρά. Με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή πραγματικά τους εκτιμάω και είναι σοβαροί άνθρωποι και θα μπορούσαν να συνεπάρξουν σε μια κουμπή, είναι αυτό σε, σε κάτι πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ. Ναι. Δεν σου λέω να κρίνεις τον τάδε κοσμικό ή τη φόρεσε ή το οτιδήποτε άλλο. Το survivor 2. Mm-hmm. Ναι, αυτό θα το έκανα. Θέλω να σε πάω στη γυναίκα. Και θέλω να σε πω και σε κάτι που ετοιμάζεις. Σε φλερτάρουν οι άντρες. Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Θέλω να σου πω, Σπυριδούλα, ότι όχι, δεν με φλερτάρουν οι άντρες. Τώρα να λέμε και καμιά αλήθεια, μας βλέπει κόσμος. Τώρα αφού ξέρεις. Μας βλέπει κόσμος, πώς γίνεται τώρα. Λοιπόν, να περνάει κολλιδά τώρα από το δρόμο και δεν μιλάω το λόγο survivor και προ-survivor σε ρωτάω. Άσε τώρα. Συζητάω και με φίλες μου αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Είμαι ένας άνθρωπος που παρόλο που είμαι πολύ κοινωνική, πολύ δυναμική, πολύ χαλαρή, όταν βρίσκομαι σε κόσμο, σε εισαγωγικά ντρέπομαι, έχω την... Δεν ξέρω τι είναι ντροπή, σεβασμό, δεν ξέρω τι. Δεν εστιάζω κάπου. Δεν έχεις παρατηρήσει κάποιος άλλος να σε κοιτάξει. Όχι, γιατί... Γίνομαι τώρα, έρχομαι επιθετικά προς εσένα, εντάξει. Ναι. Γιατί θα στο βγάλω δηλαδή αυτό που θέλω, δεν γίνεται. Δεν σου έχουν στείλει, ας πούμε, λουλούδια, γράμματα μετά το survivor, πράγματα. Για να μην πάω στο Instagram και στα social media που γίνεται χαμός. Εκεί δεν έχεις θαυμαστές. Κοίτα, έχω λάβει. Ναι, έχω λάβει λουλούδια, γλάστρες, ναι. Και διάφορες αμοδέσμες, αλλά χωρίς να υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι άλλο που να πεις ότι ήταν από άγνωστο. Πρώτα σιγά μου σου έχουν κάνει στο Instagram. Έλα, εγώ βλέπω. Μη μου λες ψέματα. Τη λύνεις τώρα πρόσωπο. Τα βλέπω. Δηλαδή, σου είπα θα σε δώσω. Έχω δει. Προτάσεις γάμου θέλω να σε παντρευτούν. Ναι, μου έχουν κάνει. Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου που σ' αρέσει. Σε μένα. Η καρδιά. Την καρδιά τη βλέπουμε, βρε Ειρήνη. Κάτι που να βλέπουμε. Δεν ξέρω. Την καρδιά την καταλαβαίνουμε. Δεν έβλεπα ποτέ την εμφάνιση. Δεν μου την πέφτουνε και θέλω να σου πω, έχω βρει να μου πεις το λόγο. Το εντόπισα το λόγο. Ακούστε άντρες, γιατί δεν την πέφτετε στην Ειρήνη Κολυδά. Τι πιστεύω εγώ. Ναι. Πες το τώρα, γιατί θα γίνει viral αυτό, το λέω, ε. Επειδή είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη στο προφίλ άντρα που με ενδιαφέρει και επειδή μπαίνουν παροπίδες. Ναι. Νομίζω ότι τα vibes αυτά τα παίρνει ο κόσμος. Δεν μου αρέσει καθόλου να τον νοιάζει η εμφάνισή του. Δεν θέλω τον άντρα ο οποίος κοιτάζεται στον καθρέφτη πριν βγει από το σπίτι του. Τι να είναι ανακατεμένος, αναμελιασμένος, πρόμικος, αξίριστος. Όχι, ούτε αξίριστος. Θέλω να είναι καθαρός. Να μου πεις εσύ έζησες εκεί πέρα, σε survivor. Ω, αξιρισιές, μυρωδιές. Όχι, δεν μύριζε κανείς. Κανείς, καλά, εντάξει. Όλοι έτσι λένε, κανείς δεν μύριζε. Σας δίνω αναποσμητικά και δεν μας το λέγατε. Όχι, όχι. Λοιπόν, ήμασταν όλοι στην ίδια μοίρα, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Σας είχε γίνει μυρωδιά και του σώματός σας. Δεν μ' αρέσει να κοιτάζεται στον καθρέφτη πριν βγει από το σπίτι. Θέλω να είναι καλά με τα μέσα του, ώστε αν είναι καλά με τα μέσα του, να μην τον νοιάζει το έξω του. Αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Δηλαδή, επειδή το λες λίγο περίπλοκα τώρα αυτό, να μην τον νοιάζει η εξωτερική του εμφάνιση. Απλά να είναι ένας άνδρας που δεν θα προσπαθήσει να σε πείσει με το «Α, εγώ είμαι ωραίος» ή «Φορώ ωραίο σακάκι» ή «Ακριβό ρολόι», αλλά να σε πείσει με το μέσα του. Ότι εγώ θα σου δώσω ασφάλεια, θα σου δώσω αγάπη, θα σε στηρίξω με όλα αυτά. Αγάπη πάνω απ' όλα. Μ' άρεσε αυτό, γιατί ξέρεις περισσότερες γυναίκες τι λένε, Ειρήνη. Τι λένε. Ασφάλεια. Όχι, όχι, αγάπη. Εσύ λες αγάπη πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και εγώ το χειροκροτώ. Αγάπη, αγάπη θέλω. Λοιπόν, αγάπη μου λοιπόν, που με λες αγαπάκι, να σου πω κι εγώ, είδα κάτι στο χεράκι. Κάνα και πείμα. Κάτι που μ' άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Πάρα πολύ που το είδες. Ναι. Αυτό εδώ είναι. Η καρδούλα κομμένη. Όχι. Τι είναι. Είναι το σύμβολο από το Σύλλογο Πίστη. Μπράβο. Ο Σύλλογος Πίστη είναι ένας σύλλογος όπου απαρτίζεται από γονείς παιδιών που έχουν καρκίνο. Mm-hmm. Και παλεύουν, για το λέω και να τριχιάζω, για την επιβίωση των παιδιών αυτών και των γονιών των παιδιών αυτών που δεν έχουν την οικονομική υποστήριξη από κάπου αλλού. Mm-hmm. Και παλεύει αυτός ο σύλλογος για αυτούς. Εγώ κάθε χρόνο, εδώ και αρκετά χρόνια, φτιάχνω, κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Αυτό το έχεις κάνει εσύ, να πούμε. Το κάνει εγώ. Εντάξει, μόνη σου. Φτιάχνω κάθε μέρα κάμποσα, ώστε ναι, να μπορέσω σύντομα να τα δώσω στο e-shop του συλλόγου και να πωλούνται εκεί.
για να στηρίξουμε τα παιδάκια αυτά. Δική σου πρωτοβουλία. Είναι δική μου και δεν το κάνω τώρα λόγω του παιχνιδιού. Το έκανες και πριν. Το κάνω πολύ πριν γεννήσω τον Αλέξανδρο. Α, πολλά χρόνια. Ναι, ναι, το κάνω πολλά χρόνια. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Είσαι πολύ ευαισθητοποιημένη με κάποια θέματα. Και ειδικά με τα παιδιά και ειδικά με κάποιες αρρώστιες. Ξέρεις τι έχω στο μυαλό μου, ότι είμαι γεννημένη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαι γεννημένη για να έχω παιδιά. Σε λέγανε μανούλα στο Survivor, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Παρόλο που ηλικιακά δεν ήσουν, δεν είχες διαφορά ηλικία. Γιατί έρχεται από μέσα μου. Παιδάκι θα κάνεις άλλο. Μακάρι. Θέλεις, ε! Σίγουρα. Μακάρι όμως να βρεθεί κάποιος που να μπορέσει. Να κάνει όλα αυτά που με το προφίλ άντρα και όλα αυτά και όλα αυτά. Γάμο, άλλο. Δεν ξέρω. Μελλοντικά. Δεν είναι. Ποτέ δεν ήταν στα πρωτεύων πράγματα που ήθελα να κάνω. Το έκανα απλά για το πάρτι για να περάσουμε καλά. Εννοώ που θα έκανες παιδί χωρίς γάμο. Δεν εννοείται. Δεν έχεις πρόβλημα με τα στεγανά ή με, ξέρεις. Όχι. Ωραία. Κάτι άλλο επαγγελματικά που ετοιμάζεις. Επαγγελματικά βεβαίως. Mm-hmm. Ετοιμάζω μαζί με μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, γυμνάστρια, πάρα πολύ καλή στη δουλειά της και αυστηρή ως προς αυτά που πρέπει να γίνουν πάνω στη γυμναστική. Mm. Θα έχουμε ήδη ξεκινήσει και τρέχει στο Instagram και στο Facebook και έχουμε ξεκινήσει και κάποια μαθήματα. Λέγεται Outer Peace αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Θα μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram. Mm-hmm. Οργανώνουμε ομαδικά και ατομικά μαθήματα εκγύμνασης, τα οποία γίνονται μόνο έξω, γίνονται σε στίβο, γίνονται σε πάρκα την Αττική, στο Συγκρού, στη Βουλιαγμένη, στο Φιλοπάπου. Και το κόνσεπτ είναι γυμναστική στη φύση για να ξεφεύγεις και να μην είσαι μέσα σε τέσσερις τοίχους κλεισμένος. Τέλεια. Δηλαδή δεν περιμένουμε κάτι άλλο από σένα. Ναι. Αυτό που είδαμε, αυτό που μάθαμε. Αυτό είσαι καλά στην υγεία σου. Περίπου. Ακόμα καλύτερα από πριν. Ναι, θέλεις λίγο καιρό για να γίνεις τέλεια. Mm-hmm. Mm. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε. Όχι, βέβαια. Mm. Πάμε να μας δείξεις κάτι μαγικό. Πάμε. Τέλεια. Σηκωθήκαμε από τον καναπέ και ήρθαμε εδώ στην κουζίνα μαζί με την Ειρήνη, βέβαια, γιατί έχει να μας δείξει κάτι πολύ γευστικό, πολύ τονωτικό και κάτι που είναι πολύ καλό για την ενέργειά μας. Ειρήνη, ο λόγος σε σένα, κορίτσι μου. Χαίρετε. Θα κάνουμε ένα smoothie σήμερα, το οποίο είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμο για τον οργανισμό. Έχει ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, έχει φρούτα, έχει βιταμίνες, φουσκώνει την κυλίτσα, δίνει ενέργεια πολύ μετά τη γυμναστική για πρωινό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα το πολύ. Το πίνεις και εσύ, αυτό ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εννοείται, κάθε μέρα. Τέλεια. Υλικά. Λοιπόν, αβοκάντο. Αβοκάντο. Μάγκο, μύρτιλο, τσία, λιναρόσπορο, γάλα βρώμης γιατί δεν χρησιμοποιώ κανονικό και μέλι. Ωραία. Ερώτηση εγώ τώρα. Τσία. Το τσία. Πού το βρίσκουμε? Το τσία εγώ το παίρνω από τα βιολογικά, όμως πλέον έχει αρχίσει και υπάρχει και στα σούπερ μάρκετ. Στα βιολογικά υπάρχει πάντως. Ναι, ναι, και στα σούπερ μάρκετ. Ξεκίνα. Ωραία. Πάμε, ξεκινάμε. Βάζουμε το αβοκάντο το οποίο κλέψαμε και το έχουμε κόψει από πριν. Ωραία, μισό είπαμε. Θα βάλουμε όλο το μάγκο. Mm-hmm. Ωραίο το μάγκο. Α, είναι τέλειο. Τώρα που πες μάγκο, ξέρεις τι θυμήθηκα εγώ τώρα. Τι θα μου πεις, άσχετο βέβαια, αλλά το μάγκο με πάει σε εξωτική παραλία, με πάει σε Survivor. Πες μου τρία ονόματα που θα έπαιρνες τηλέφωνο. Ο Αναγνωστόπουλος. Mm? Ο Βασάλος. Mm? Γρήγορα. Τελειώνει ο χρόνος, δεν θέλω σκέψη. Και Σάρα. Μάλιστα. Όχι, ξέρεις, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, επειδή είναι το μάγκο τώρα μου ήρθε. Ξέρεις τι, αγαπάω όλα τα παιδιά. Εντάξει τώρα, είπαμε τρία. Τι να κάνουμε, τρία μου ήρθαν και εμένα. Είδα το μάγκο και θυμήθηκα εκεί. Τις ωραίες παραλίες. Αυτό ωραίες το λες εσύ που δεν ήσουν εκεί. Καλά, εγώ ήμουν εκεί δεν θα ήμουν ο Survivor, θα ήμουν διακοπές. Πάει και το μάγκο. Πολύ ωραία. Ολόκληρο το μάγκο, μισό το αβοκάντο. Πόσα μύρτιλα βάζουμε? Βάζουμε μία κούφτα. Γενικά, κουφτίτσα. Επειδή είναι λίγο στιφά στη γεύση, καλό είναι να μην βάζουμε πολλά. Κάνει καλό στον οργανισμό ως προς την αποτοξίνωση, αλλά δεν είναι πολύ εύγευστα, οπότε βάζουμε λίγα. Τέλεια. Λιναρόσπορο. Mm-hmm. Μία κουταλίτσα. Ωμέγα 3 μαγνήσιο, κάλιο, ασβέστιο. Mm-hmm. Το ίδιο και το τσία. Μία κουταλίτσα. Μία κουταλίτσα. Και λίγο παραπάνω. Μελάκι. Το μέλι θα το βάλουμε στο τέλος. Άλλα, χρώμη. Μία κούπα, Μία κούπα. Mm. Ωραία. Για πες μου τώρα. Τι θες να σου πω. Με ποιον δεν θα έβγαινες ποτέ έξω για καφέ? Από τα παιδιά του Survivor. Ναι. Με τον Ορέστη Τσάρλ. Παιδιά είναι θεά, μου αρέσει όταν δίνεις απαντήσεις. Καλέ, εννοείται. Γιατί να μην απαντήσω. Γιατί πολλοί δεν απαντάνε. Ούτε καν οι επώνυμοι καλλιτέχνες διάσημοι μου λένε συνήθως με όλους εκεί διπλωματικές απαντήσεις. Σ' αγαπώ, Ειρήνη. Να σου πω, πάμε. Κάτι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό με κάποιους ανθρώπους να μην μπορείς να κολλήσεις και να μην μπορείς. Μ' αρέσει. Πού το πάμε? Το πάμε εδώ. Α.
Ποτήρι. Πρώτα θα βάλουμε το μέλι. Α, μελάκι. Μισή. Τέλειο το μελάκι. Μέλι Κρήτης, παιδιά, μόνο. Μ' αγαπάω Κρήτη, έτσι κι αλλιώς, οπότε. Πόσο βάζεις, πες μας. Μια κουταλιά. Μια κουταλίτσα. Καλά, έχει πάρει υπέροχο χρώμα, ε. Και γεύση. Και γεύση. Αυτό δεν το φάγω εσύ μόνο. Αχ, και εγώ νόμιζα θα μου το έδινε σε μένα. Mm. Δηλαδή, εντάξει. Εσύ δεν νομίζω θυμώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το βάζουμε από την αρχή, διότι τα φρούτα μπορεί να κόψουν λίγο του μαλλιού. Οπότε το βάζουμε στο τέλος. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Ποτηράκι. Ποτηράκι. Καλαμάκι ή χυλάκια. Ή με το... χυλάκια. Χυλάκια, να μου χαλάσει και το κραγιόν. Ωραία. Τέλεια. Επειδή το μαχαίρι μου θυμίζει που το σφάχτη της καρύδας, το σπαλιάρα... Και καλαμάκι είναι πολύ πιο ωραία. Α, τέλεια. Για πες μου λίγο. Μια μέρα να μαγειρέψουμε φαγητό. Ναι, αλλά τώρα με πας αλλού, ξέρεις εγώ τώρα, αλλού σε πάω, εγώ αλλού με πας εσύ. Πες μου λίγο αν βλέπεις νομάδες. Όχι, δεν έχω δει, δεν έχω δει, όχι. Δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου στην Βουλή. Τίποτα. Το 2 το Survivor θα το δεις όταν ξεκινήσει. Όχι, σίγουρα όχι. Πλάκα κάνεις τώρα. Ναι, θα δω. Αυτό είναι σημαντικό που λες τώρα. Το λες ενώπιον του λαού. Του λέω, ενώπιον του λαού. Δεν θα δεις Survivor 2. Όχι. Δεν έχω δει καν το 1 για να δω το 2. Ο λόγος, πες μου το λόγο. Μόνο το αυτό και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Τα πιο οροφεξιά και τελειώσαμε. Το 1 δεν το είδα ποτέ γιατί με το 1 το ξέρουμε. Ναι, το ξέρω. Και το 2 δεν το δω ποτέ γιατί δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν έχει περιέργεια να δει τα άτομα που θα μπουν. Καθόλου. Αν υπάρχει καινούργια Ειρήνη Κολυδά. Υπάρχει. Που δεν θα υπάρχει, ρε Ειρήνη Κολυδά. Ναι, αγάπη μου. Θα πιω. Περιτόπα, θα πιω. Θα πιω. Εννοείται πως θα πιω. Στην υγειά σα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Το κορίτσι μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ.